Βλέπετε, ξεροψημένο, αφράτο, μυρωδάτο, αυτό το πασχαλινό τσουρέκι της Κέρκυρας ή αλλιώς... φογάτσα. Έτσι. Είδες πώς μοσχομυρίζει, έχει μυρίσει το στούντιο γιατί έχει μέσα και κουμκουάτ. Αυτό το χαρακτηριστικό φρούτο από την Κέρκυρα που το κάνει μοναδικό. Αλλά εγώ θα το χαλάσω τώρα. Να το χαλάσεις, γιατί το βλέπω εκεί με το φιωγκάκι του και δεν μου πάει να το, να το ναι, κόψω. Το στόλισα, αλλά τώρα θέλω να κόψω για να το δείτε και από μέσα. Έτσι. Αλλά και για να το δοκιμάσεις. Με αυτή την ωραία συνταγή. Δες εδώ, θα το βλέπετε από μέσα πώς είναι. Θέλω ένα κομμάτι, τώρα, γιατί εγώ ξέρεις τι θέλω να το κάνω αυτό, ε. Για πες. Παλιά ο μπαμπάς μου θύμωνε όταν μύριζε το φαγητό. Όλοι δεν μύριζουν το φαγητό. Αλλά δεν μπορείς να μην το μύρισεις αυτό το πράγμα. Μοσχομύρισέ το. Είδες όλα τα αρώματα. Μυρίζει Πάσχα, μυρίζει γιορτές. Πρωινό, δεκατιανό. Και με το φαγητό που το τρώω εγώ, με οτιδήποτε. Λοιπόν, με αυτή την ωραία συνταγή θα πάμε μια βόλτα και μέχρι τα Κρητικός για να προμηθευτούμε όχι όλα μόνο τα προϊόντα, όχι μόνο όλα τα υλικά, αλλά και πολλά άλλα θα σας τα πω και στην πορεία για να φτιάξετε ένα ωραίο, πλούσιο και οικονομικό πασχαλινό τραπέζι. Έτσι, ακούω συνέχεια για ακρίβεια, αλλά υπάρχει λύση, υπάρχει τρόπος να κάνετε ένα ωραίο, πλούσιο πασχαλινό τραπέζι κάνοντας μια σύντομη βόλτα σε ένα κατάστημα Κρητικός ή ακόμα και μέσα από το διαδίκτυο. Μέσα από το site μπορείτε να μπείτε να παραγγείλετε ό,τι θέλετε. Πάμε λοιπόν να πούμε τα υλικά μας για να φτιάξουμε αυτό το διαφορετικό τσουρέκι, μια διαφορετική πρόταση για φέτος το Πάσχα. Λοιπόν, για τη φογάτσα μας θα χρειαστούμε για το προζύμι 100 ml γάλα, 12 γραμμάρια μαγιά, ένα κουταλάκι ζάχαρη, 50 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι ή σκληρό. Τώρα, για τη ζύμη θα χρειαστούμε 100 γραμμάρια βούτυρο, 100 γραμμάρια ζάχαρη, 80 γραμμάρια χυμό πορτοκαλιού, ξύσμα από ένα πορτοκάλι, ξύσμα από ένα λεμόνι, 25 γραμμάρια λικέρ κουμκουάτ ή πορτοκάλι λεμόνι, αλλά το κουμκουάτ είναι το χαρακτηριστικό, 2 αυγά, μισό κουταλάκι μαχλέπι, μία βανίλια, μία πρέζα αλάτι, 70 γραμμάρια γλυκό του κουταλιού κουμκουάτ ή περγαμόντο ή πορτοκάλι ή ό,τι έχετε σπίτι σας, 450 γραμμάρια αλεύρι για τσουρέκι σκληρό και για το άλυμα θα χρειαστούμε ένα κρόκο αυγού και μισό κουταλάκι ζάχαρη. Τα υλικά μπορεί να σας φαίνονται πολλά, αλλά είναι πάρα πολύ εύκολο στη διαδικασία. Καλά, τσουρέκι είναι αυτό, το ξέρουμε. Τσουρέκι, είναι εντάξει, θέλουμε να το κάνουμε μοναδικό. Λοιπόν, τώρα, εάν δεν έχετε προλάβει να γράψετε τα υλικά, μην μου αγχώνεστε, γιατί μέσα στο site του Κρητικού μπορείτε να βρείτε αναλυτικά όλες αυτές τις συνταγές που μας κάνει εδώ πέρα η νεκταρία μας. Αλλά και άλλες. Και για μαγειρίτσα και για κουλουράκια και για λαμπρόπιτες και για τσουρέκια και για αυγά. Γεμίστε τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Και στα social μας επίσης μπορείτε να μπείτε να κάνετε μια βόλτα. Βλέπετε εδώ στη φάσα μας ακριβώς τις διευθύνσεις που μπορείτε να απευθυνθείτε για Facebook και Instagram. Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα έχω ξεκινήσει και πάω να φτιάξω το προζύμι που έχω βάλει το γάλα. Να είναι λίγο κλιαρό, δηλαδή να είναι ανεκτό στο δάχτυλό μας για να μην καεί μαγιά. Τη μαγιά, ένα κουταλάκι ζάχαρη και αλεύρι, όπως σας έχω δώσει τα υλικά για τη μαγιά. Τώρα, αυτό εδώ πέρα θα το σκεπάσουμε και θα το αφήσουμε να φουσκώσει. Εδώ πέρα βλέπετε έχω έτοιμη φουσκωμένη μαγιά. Σε πόση ώρα φουσκώνει? Σε περίπου, εδώ πέρα που είναι και ζεστή η ατμόσφαιρα, 15 λεπτά περίπου μας πήρε. Ωραία. Και τώρα πάμε να ξεκινήσουμε με τη ζύμη μας. Για τη ζύμη μας θα πάρουμε μία μικρή κατσαρόλα, θα βάλουμε μέσα το βούτυρο. Τώρα έχω αφήσει και έχει ζεσταθεί, κανονικά δεν έπρεπε. Το χυμό, θέλουμε ίσα ίσα να λιώσει. Το βούτυρο και ο χυμός. Τώρα εγώ θα το αφαιρέσω αμέσως γιατί ήδη ήταν ζεστή η κατσαρόλα μου. Όλες είναι τα... Το βγάζω από εδώ. Όλα τα προϊόντα που έχεις επιλέξει είναι ετικέτες επιλογή μου. Όλα είναι με ιδιωτική ετικέτα επιλογή μου, τα οποία συνδυάζουν την πολύ καλή ποιότητα, άριστη ποιότητα και σε πολύ χαμηλή τιμή. Λοιπόν, εδώ πέρα βλέπετε έχει λιώσει το βούτυρο και τώρα θα προσθέσω μέσα το ξύσμα πορτοκαλιού και το ξύσμα λεμονιού που θα δώσουν έτσι τα αρώματα του Πάσχα. Θα ρίξουμε μέσα το μαχλέπι, όλα εδώ, δείτε πόσο εύκολα μπορούμε να το κάνουμε, τη βανίλια, τα αρωματικά μας δηλαδή θα βάλουμε τώρα και το λικέρ κουμκουάτ. Που τώρα θέλω εδώ μέσα να μυρίσεις, να δεις πόσο υπέροχα μυρίζει. Μυρίζει θα μοσχομυρίσει το σπίτι σας.
Θέλω να το φτιάξετε, γιατί είναι πολύ ιδιαίτερο. Τα κομματάκια τα βλέπω εγώ μέσα στο τηλεφωνικό. Ναι. Αλλά είναι πολύ διακριτικά. Δες τώρα. Τώρα δεν θέλω να ακυρώσω τη συνταγή σε καμία περίπτωση, αλλά αν δεν προλαβαίνετε, υπάρχουν και έτοιμα τσουρέκια στον Κρητικό, ε. Έχουμε και έτοιμα πολύ ωραία τσουρέκια. Όλα μπορείτε να τα βρείτε στον Κρητικό που να σχετίζονται με το πασχαλινό τραπέζι. Και αρνάκι και κατσίκι από επιλεγμένους Έλληνες παραγωγούς. Και τις ωραίες τις σαλάτες σας, τη ρώσικη, τη μελιτζάνο σαλάτα, τα τζιτζικάκια σας για τα συνοδευτικά σας. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε και έχετε ονειρευτεί για το τραπέζι σας, μπορείτε να πάτε να κάνετε τη βόλτα σας και τα ψώνια σας με πολύ καλές τιμές και με μοναδικές προσφορές. Λοιπόν, εδώ έχω βάλει στο μίξερ, μπορούμε να το κάνουμε στο μίξερ, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και να το ζυμώσετε δηλαδή και στο χέρι. Έχω βάλει εδώ τα υλικά και τώρα θα προσθέσω τα αυγά. Βέβαια δεν ξέρω γιατί δεν μου δουλεύει το μίξερ. Αν μπορεί κάποιος να έρθει να μας βοηθήσει λίγο. Εγώ θα έρθω. Θα βάλουμε τα αυγά. Γιατί δεν ξέρω για ποιο λόγο. Με την πρίζα. Θα το βρούμε. Όμως την πρίζα είναι. Και η βλέπω και ανάβει. Για πάμε. Εντάξει, δεν δουλεύει. Δεν πειράζει. Λοιπόν, να έρθει ο Χρήστος μας κάποιος να μας βοηθήσει. Γιατί έχουμε εδώ και αγαπημένους που μπορούν να μας βοηθήσουν. Λοιπόν, θα αναμίξετε πολύ καλά και τα αυγά και στη συνέχεια. Γιατί εγώ σας τα έχω και έτοιμα, μην αγχώνεστε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Λοιπόν, εδώ πέρα θα αναμίξετε πολύ καλά και τα αυγά και θα ρίξετε μέσα το φουσκωμένο. Έλα. Μπράβο, Ελεονόρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν το έκανα εγώ, ο Σάκης το έκανε. Α, ο Σάκης το έκανε. Μπράβο, Σάκη. Λοιπόν. Όχι ο Σάκης, ο Χρήστος, συγγνώμη. Λοιπόν, τώρα εδώ θα ρίξουμε και τη φουσκωμένη μαγιά μέσα. Βάλτε λίγο πιο δυνατά. Okay. Ναι, εντάξει, και σταδιακά θα αρχίσουμε να ρίχνουμε μέσα το αλεύρι. Λοιπόν, θα μου το ζυμώσετε πολύ καλά και στο τέλος, σιγά σιγά θα ρίχνουμε το αλεύρι, θα προσθέσουμε μέσα τα κομματάκια που έχω εδώ, το περγαμόντο ή κουμκουάτ ή ό,τι γλυκό έχετε στη διάθεσή σας. Για να μην σας ταλαιπωρώ, για να σας δείξω τη διαδικασία, έχω εδώ έτοιμο φουσκωμένο, δείτε εδώ πως θα γίνει, βλέπετε εδώ πως ξεχυλίζει, πως έχει φουσκώσει. Φανταστικό, αφράτο. Φανταστικό, και ωραίο, μυρωδάτο πάνω απ' όλα, μακάρι να μπορούσατε να το μυρίσετε. Παιδιά, δείτε εδώ, δείτε πόσο απαλή είναι αυτή η ζύμη, θέλω να δείτε τη ζύμη, δείτε εδώ. Πω, και δεν κολλάει. Θα πάρετε τέλεια ένα μπολ, το οποίο βλέπετε εδώ πέρα, το έχω βουτυρώσει το μπολ, έτσι για να μην κολλήσει. Θα πάρετε το ζυμάρι, έτοιμο. Θα μου το δουλέψετε λίγο πάνω στον πάγκο εργασίας και στη συνέχεια θα το βάλετε σε μία στρογγυλή φόρμα την οποία θα αφήσετε ακόμα για μία ωρίτσα να φουσκώσει. Δείτε εδώ πόσο απαλώνει το ζυμαράκι. Αφού φουσκώσει λοιπόν το ζυμάρι μας, θα πάρουμε ένα κρόκο αυγού που θα χτυπήσουμε με λίγο ζαχαρίτσα και θα το πασπαλίψω από πάνω. Ναι, θα το αλείψουμε. Έτσι. Λοιπόν, στη συνέχεια θα το ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο στον αέρα στους 160 με 170 βαθμούς για περίπου μία ωρίτσα και θα γίνει αυτό το υπέροχο και μυρωδάτο τσουρέκι. Λοιπόν, θέλω να το φτιάξετε, να το απολαύσετε γιατί είναι μια διαφορετική πρόταση. Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορείτε να βρείτε στο kritikos.sm.gr τα πάντα που μπορείτε να βρείτε και μέσα στο σούπερ μάρκετ, να ετοιμάσετε τη λίστα σας, να πάτε έτοιμοι για να μην χάνετε χρόνο ή διαφορετικά αν σας αρέσει να κάνετε τη βόλτα στο σούπερ μάρκετ, πηγαίνετε και κάνετε τα ψώνια σας και απολαύστε τα. Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να στερηθείτε τίποτα από το πασχαλινό σας στο τραπέζι, θα τα βρείτε όλα εκεί και σε πάρα πολύ καλές τιμές. Νεκταρία μου, ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ καλή πολύ. Ανάσταση. Καλή Ανάσταση να, να περάσετε όλοι πανέμορφα. Μορφά και στο επανειδή να σας δούμε μετά με από τις διακοπές μας. Πάμε σε διαφημίσεις, σε λίγο και πάλι κοντά σας.